τοπίο του είναι. Ποιος είμαι? Δεν πιστεύω στη μορφή που παρουσιάζει ο καθρέφτης. Το είδωλο, όπως κι αν φωτιστεί, με αρετή ή με κακία, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η ιστορία της συνείδησης του είναι μακριά και ατέλειωτη. Δυσκολεύεται να συντάξει στο σχήμα μιας ατομικής, ανθρώπινης μορφής όλο το σκόρπιο, κομματιαστό, αντιθετικό, αντιφατικό υλικό. Αρχίζω από το κεφάλι, μιμούμενο στον τρόπο που ζωγραφίζουν τα παιδιά πάνω στο χαρτί, όταν θέλουν να παρουσιάσουν έναν άνθρωπο. Πασπατεύω λοιπόν να βρω το κεφάλι μου. Κατανικώντας κάθε ενδιασμό της λογικής και της μνήμης, βρίσκω το κεφάλι μου στη διασταύρωση δύο δρόμων. Δεν θέλω να ακούσω πως αλλού τάχα είναι το καλοκαίρι και αλλού το χειμώνα, πίσω τάχα από το γωνιακό παράθυρο της αποκριές, με τα καρναβάλια που το χιόνι συρμίζει από τις χαραμάδες και το δόντι πρίζεται από το κρύο. Όταν βγαίνει ο ήλιος, στρόγγυλος τενεκές, που βουλώνει τις τρύπες στους τοίχους, από όπου περνούν τα πουριά από τις σόμπες πίσω από τα έπιπλα και η σάλα γυμνώνεται. Τότε τάχα στο μικρό σπιτάκι ή στην ξέλιτη βάρκα ή στη θάλασσα που κολυμπούν ή στην κουπαστή ενός πλοίου που ανεβαίνει παράλληλα προς τις όχθες σε ένα ποτάμι ή σε έναν δρόμο ασφαλτοστρωμένο, με πεζοδρόμια στενά, με σκαλοπάτια που ανεβαίνουν, με καφεδιά μαγαζιά που πουλάνε οδικά πουλιά και αρχαίους τόμους βιβλία ή στον κήπο ενός σχολιού, άντικρη σε κάτι αγάλματα κρυμμένα μέσα στα δέντρα που ανεβαίνουν εργάτες με σκάλες στο ύψος από τα φανάρια και τα κλαδεύουν. Αγάλματα φιλόπονου άντρα και αφοσιωμένη συζύγου που περπατώντας διάβασαν στο ίδιο βιβλίο που τους θάψαν μαζί. Ή στο μοναχικό δωμάτιο που ανοίγει τα παράθυρά του σε μια δεντροστοιχεία ρομαντική από φιλίρες, με μουσες και έρωτες. Ή στον εξώστη ενός ξενοδοχείου που βλέπει προς ανατολά στον ερχομό της καινούργιας μέρας ή στις ψηλότερες βαθμίδες ενός στάδιου αγώνων. Άντικρη! Στον ναό της καθαρότητας! Πάνω! Στο βράχο! Ή στο κλεισόρεμα, με την υγρασία που διαποτίζει την τραχιά πέτρα. Ή στο γεφύρι, πάνω από το κρεμά που το ρέμα κατεργάζεται το βράχο, σχηματίζοντας μέλη ανθρώπινα, μεγαλύτερα από το φυσικό ανάστημα που γεννιούμαστε. Ή στο αιματοπότιστο από θυσίες ηρωικό ακρογιάλι, όπου αφήνει το κύμα, αφρό και αλάτι. Ή στο βουνό, που ανεβαίνει ακολουθώντας το στριφτό, στενό μονοπάτι ο αγωγιάτης με το ζώο του, που βροντά το κυπρί του ή στην κάμαρη μέσα ενός αρρώστου μανιακού ή στο παραγόνι με τις γυναίκες και το παιδί του ξενιτεμένου που κοιμάται στον μπεσίκι με τη βαριά ατμόσφαιρα από την εξάτμιση της υγρασίας των απλωμένων ρούχων, με χάμου ξαπλωμένο τον άντρα με τη λευματιά ή στην παλιά εκκλησία με το ημίφος και τα μικρά παιδιά που προσπαθούν να σηκώσουν μια σκάλα, να δουν ψηλά ή στα κεραμίδια από τον γυσοπερίπλεκτο νερόμυλο ή στη λίμνη σημά όπου κατάκειται ένας πεσμένος κορμός ή στο κρυμμένο μέσα στη βλάστηση αγίασμα ή στον περίβολο με τα κυπαρίσια και τους σταυρούς, τις μαρμαρένιες πλάκες με τα γράμματα. Σε πολλά μέρη μπορεί να είναι η θέση από το κεφάλι μου όταν ερευνούμε σύμφωνα με τη φυσική, δίχως όμως ποτέ να μπορούμε να έχουμε ένα βέβαιο πόρισμα για το πού βρίσκεται. Το ότι εννοώ με βεβαιότητα πως βρίσκεται στη διασταύρωση δύο δρόμων, αυτό δεν είναι φυσική. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι τώρα, τσακίζοντας τη ζωική δισκαμψία μου και διευθετώντας το σώμα μου, νιώθω να είμαι όχι απλώς ο χάρτης ή το παραστατικό σχήμα της Θεσσαλονίκης,
παρά αυτή ταύτη έκταση που καταλαμβάνει η πόλη πάνω στην επιφάνεια της γης, καμπυλωμένο σαν τόξο γύρω από τη μητρική θάλασσα, περικλείοντας τη μοναδική μου γέννηση, απειρία γεννήσεων και θανάτων.